Καλησπέριζω για αρχή τη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό και στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, την κυρία Θεανό Φωτίου. Καλησπέρα, κυρία Φωτίου. Καλησπέρα, κύριε Μαϊκό. Τώρα, βέβαια, τι νόημα έχουν και οι περιφέρειες και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, τα λέμε γιατί πρέπει να τα πούμε. Ένα πρώτο σχόλιο. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε ένα καταιγισμό την τελευταία μέρα ανακοινώσεων αλλά και πράξεων της κυβέρνησης που δυστυχώς δημιουργούν μεγάλες αγωνίες για το τι μέλη γενέστε. Γιατί όπως ξέρετε εμείς είμαστε κατηγορηματικοί, ναι, ότι αυτό που συνέβη ήταν μια προαναγγελθήσα τραγωδία και μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί το λέμε αυτό, η οποία όμως πρέπει να διερευνηθεί σε όλες τις πτυχές της και τα αίτια, όχι μόνο για να αποδοθεί δικαιοσύνη στους νεκρούς, αλλά και για να αποφύγουμε ανάλογες τραγωδίες στο άμεσο μέλλον. Ναι. Ακόμη και για να διατυπώσουμε τώρα μια ολιστική πρόταση για το τι πρέπει να γίνει στο σιδηρόδρομο και για τα άμεσα κατεπήγοντα μέτρα. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι μόνο έτσι αποδίδουμε σεβασμό στους νεκρούς και αποδίδουμε, αν θέλετε, πέραν όλων της λύπης μας, των όσων λέμε όλο αυτόν τον καιρό, επώνυμοι και ανώνυμοι, ναι, για τους συγγενείς των θυμάτων, την ουσία της δικαιοσύνης. Δηλαδή για τα θύματα, για το μέλλον, για τη νέα γενιά, για αυτό που έρχεται. Και δυστυχώς, κύριε Μελιγκόνη, όπως ξέρετε, δεν αρχίσαμε καθόλου καλά. Δεν αρχίσαμε καλά, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, θα ήθελα να σας ζητήσω, να σας ρωτήσω τι απαντάτε σε αυτές τις αιχμές που έρχονται από την κυβέρνηση. Είδαμε και τη σχετική δήλωση του κ. Οικονόμου, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι αρχίσατε να εκτοξεύετε πειρά πριν καν ολοκληρωθεί το εθνικό πένθος. Τιμάμε το εθνικό πένθος και επιχειρούμε με μεγάλη σοβαρότητα, mm-hmm, να αποτρέψουμε αυτό που θα ήταν η προσβολή στους νεκρούς. Αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες είναι η προσβολή στους νεκρούς, κατά την άποψή μας. Διότι... Σε τι συνίσταται αυτή η προσβολή, θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε? Εννοείται κάποιες κινήσεις της κυβέρνησης? Ακριβώς, ακριβώς. Και πρέπει αυτές να διορθωθούν, πρέπει, mm-hmm, να αποφευθούν. Δεν μιλάω μόνο για την πρώτη ετοιμιγορία, το πόρισμα Μητσοτάκη κατευθείαν στο διάγγελμά του ότι πρόκειται για τραγικό ανθρώπινο λάθος. Αυτό δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά. Mm-hmm. Δεν μιλάω για το ότι την αντικειμενική ευθύνη την ανέλαβε ο Υπουργός Καραμαλής, ο οποίος δεν καταλαβαίνω εάν την ανέλαβε επί της ουσίας ή αν σε 15 μέρες θα είναι ξανά στον πολιτικό στίβο, που θα σημαίνει ακριβώς ότι δεν ανέλαβε τίποτα. Και δεν παραιτήθηκε από το Υπουργείο όμως. Για 15 μέρες εννοείται, κύριε Μελιγκόνη, ότι ουσιαστική ευθύνη είναι να παραιτηθώ για 15 μέρες, αφού βγάλω και ένα λόγο, mm-hmm, ότι εγώ ως νέος πολιτικός σας εξηγώ τι είναι πολιτική ευθύνη με την παραίτησή μου και σε 15 μέρες να είμαι ξανά υποψήφιος. Αυτό είναι ότι είμαι συντετριμένος. Και βέβαια το σημερινό με την Επιτροπή, ναι, εμένα με αφήνει άφωνη. Και να σας εξηγήσω γιατί. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ιστορία, ξεκινάει ως εδώ θα έχουμε μία υπερκομματική επιτροπή η οποία θα διερευνήσει όλα τα αίτια του, ναι, δυστυχήματος, της τραγωδίας και μάλιστα ο Γραπετρίτης μιλάει και για τα συστημικά αίτια, προσέξτε, όχι για τα γεγονότα αλλά για τα συστημικά που είναι ευρύτερα, ναι, δηλαδή, ναι. Ωραία. Και αμέσως μετά δεν επιχειρεί καμία συνένεση με την αντιπολίτευση και δεν μιλάω με το ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς σκεφτόμαστε τους τάδε τέσσερις, παραδείγματος χάρη, εσείς τι λέτε? Όλα τα κόμματα πρέπει να μιλήσουν για να πάμε σε μια τέτοια διερεύνηση. Ανταυτού βγάζει τρεις ανθρώπους μπροστά, εκ των οποίων ο ένας εγείρει τεράστια προβλήματα η ύπαρξή του στην Επιτροπή, όχι μόνο γιατί είναι πολυθεσίτης, δηλαδή είναι ο άνθρωπος που είναι σε όλα, ναι, 10-15 διευθύνων σύμβουλος της Τρένοσε. Θα πω ότι δεν χρειάζεται ίσως να πω ότι έγινε στην Τρένοσε επί των ημερών του,
Από τη μια απαξιώθηκε όλη η τρένοσε, από την άλλη ο ΟΣΕ σταμάτησε την τηλεδιαχείριση του ΣΚΑ, δηλαδή του κέντρου αχαρνών, που προσέξτε, ήταν αυτή η τηλεδιαχείριση η οποία επόπτευε όλο το δίκτυο και επομένως διόρθωνε το ανθρώπινο λάθος. Καλά, και ο καλύτερος του κόσμου να ήταν, το ότι καλείται να ελέγξει και τον εαυτό του, είναι προβληματικό από μόνο του. Και ο καλύτερος να ήταν. Δεν μιλάω ότι ήταν σύμβουλος του Υπουργού Καραμαλή μεταφορών. Ήταν και στο ΤΑΙΠΕΔ, ξέρετε. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα δυστυχώς εμένα με καταθλίβει. Ότι επιχειρούμε αυτή την ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Αν είχαμε τώρα στην άλλη άκρη του τραπεζιού ένα γαλάζιο στέλεχος και σας έλεγε, ας απαντούσατε στα τηλεφωνήματα για Ραπετρίτη να προτείνετε κι εσείς έναν πραγματογνώμονα ή έναν ειδικό από πλευρά σας, για να μην κάναμε τώρα αυτή τη συζήτηση, τι θα απαντούσατε αλήθεια? Δεν έγινε καμία συνεννόηση. Καμία συνεννόηση πάνω σε αυτό το θέμα. Τι θα πει να απαντούσαμε? Είναι ποιος σηκώνει το τηλέφωνο εδώ? Είναι, όχι, γίνεται εννοώ, ανοιχτή πρόσκληση. Δεν δεχτήκατε. Ξέρετε να, πολύ να καλά πώς γίνεται αυτή η ιστορία. Ναι. Γίνεται, και είχαμε προείπει ότι ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα κόμματα, ώστε να υπάρξει έγκριση της όποιας. Δεν ήταν πώς θα ερχόταν το κάθε κόμμα και θα έφερνε ένα δικό του. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Εδώ μιλάμε για τεχνικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι πρέπει να είναι κοινής αποδοχής. Άλλο θέμα το ένα και άλλο θέμα ο καθένας παίρνει το δικό του. Άρα έτσι θα απαντούσα στο γαλάζιο στέλεχος, ότι αυτό τορπιλίστηκε, το γεννάστε. Από εκεί και ύστερα ακούω και την ιστορία του Εσουρού. Με πολλή αγωνία την ακούω και αυτή. Ναι. Δηλαδή όταν βγαίνει το Εσουρού και μιλά ή μάλλον προτρέπει σε ένα σιωπητήριο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μην δημιουργηθεί πανικός και μάλιστα στους ανήλικους, θεωρώ ότι αυτό είναι προσβολή στους ανήλικους, οι οποίοι αυτές τις μέρες έχουν γερθεί σε όλη την Ελλάδα και υπερασπίζονται με τον πιο αυθόρμητο και ανθρώπινο τρόπο τους νεκρούς τους, της γενιάς τους, αλλά και το μέλλον τους, νομίζω. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί όταν μιλάμε εμείς για πανικό. Και αν θέλετε, με ανακουφίζει εν μέρη η ανακοίνωση της ΕΣΥΑ, η οποία με ενδιαφέρει πάρα πολύ ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες της σε σχέση με τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστές, που δεν τους έλαβε σοβαρά υπόψη, διότι πράγματι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε τους εργαζόμενους όποτε απεργούν και τους συνδικαλιστικές τους εκφράσεις απαξιώσει σε τέτοιο βαθμό, έχουν απαξιώσει, εγώ προσωπικά καθόλου πιστεύω στη συνδικαλιστική οργάνωση και συγκρότηση και είμαι για μια αναγέννηση του συνδικαλισμού στη χώρα μας, αλλά όταν οι άνθρωποι αυτοί με τρία εξώδικα τον τελευταίο χρόνο προσπάθησαν και μίλαγαν με σαφήνεια, θα οδηγηθούμε σε τραγωδία. Ναι. Με σαφήνεια. Τρεις φορές. Αυτοί λιδωρήθηκαν από τα μέσα, από τη μια. Με ενδιαφέρει ότι σήμερα η ΕΣΥΑ σε αυτό ζητάει συγγνώμη για αυτό το θέμα, ότι δεν το ανέδειξαν οι δημοσιογράφοι όπως έπρεπε. Με ενδιαφέρει ακόμη και η στάση του κύριου Παπαδάκη σήμερα. Έχει και ένα ενδιαφέρον ότι η ΕΣΥΑ υπενθυμίζει και σε πολλούς από εμάς, από το δικό μου το συνάφι, για ποιο λόγο κάνουμε δημοσιογραφία, έτσι. Νομίζω ότι προσπαθεί να μπει στην καρδιά του πράγματος, στην αλήθεια των πραγμάτων. Μπορεί αυτά να είναι πολύ σημαντικά στοιχεία αναγέννησης, αν θέλετε, πολλών πραγμάτων. Βέβαια δεν πιστεύω ότι είμαστε στη χώρα που ζητάει θύματα για να μπορέσει να γίνουν τα πράγματα σωστά. Αυτό θα ήταν φρικτό αν το σκεφτώ. Ακούστηκε και αυτό αυτές τις μέρες. Εγώ λέω όμως ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή με μεγάλη σοβαρότητα να δούμε γιατί ο κύριος Κατσούλης παραιτείται τον Απρίλιο του 2022. Ο υπεύθυνος της τηλεδιαχείρισης. Ναι. Γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παραδώσει
ένα σύστημα τηλεδιαχείρισης το οποίο θα εφαρμοστεί μέχρι το 22. Αυτό δεν εφαρμόζεται. Και και ο κύριος Κατσούλης παρατείται μέχρι το 21, με συγχωρείτε, το 20. Ήτανε το 20 να ξεκινήσει. Το 20 έπρεπε να εφαρμόζεται και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Κατσούλης παρατείται, έτσι. Το τρίτο, γιατί ενώ όσο αυτό δεν εφαρμόζεται, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το δεύτερο... Το δεύτερο σταθμάρχη, ώστε ακριβώς να προλάβει το λάθος, την αδυναμία, την ανυμπόρια του πρώτου σταθμάρχη. Ναι. Το καταργεί η Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα καταργείται, απαξιώνεται ο ΣΕ, αμειώνεται το προσωπικό του, μειώνονται τα χρήματα που έχει να πάρει. Από τον Αύγουστο του 20. Έχουμε καταθέσει πάρα πολλές ερωτήσεις επίκαιρες στη Βουλή. Πάρα πολλές, σαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και λέμε ακριβώς αυτό. Ναι. Ότι εδώ είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Ότι γίνονται συνεχώς δυστυχήματα. Ότι υπάρχουν ρευματοκλοπές. Ναι. Ότι υπάρχουν καταστροφές στο δίκτυο. Ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και ατυχήματα, όπως ξέρετε, όχι μόνο κοφεύει η κυβέρνηση σε όλα αυτά, αλλά έχει και το θράσος ο πρόσφατα παραιτηθής υπουργός κ. Καραμαλής, πριν 8 μέρες από την τραγωδία, πριν 8 μέρες, να καθυβρίσει τον βουλευτή μας, ο οποίος του μιλάει ότι στη γραμμή αυτή θα θερμίσουμε θύματα. Τον Αλέξανδρο Μαϊκόπουλο. Το Μαϊκόπουλο. Ναι, ναι. Και ότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας, τον καθυβρίζει και απαιτεί με ένα ύφος αλαζόνα εδώ και τώρα να αποσύρετε την ερώτησή σας. Διότι αυτή τη στιγμή δυσφημείτε τη χώρα για θέματα ασφάλειας, όταν ήδη 15 μέρες πριν έχουμε παραπεμφθεί στα ευρωπαϊκά όργανα ακριβώς για τις παραλήψεις που έχουν γίνει και για το ότι δεν έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε όλη αυτή την ιστορία. Επομένως, εγώ νομίζω, για να ξεπεράσω το φοβερό του ερωτήματος που έβαλε η κυρία Τσαπανίδου και το αναφέρατε, ότι τι θα εγγενίαζε 20 ώρες μετά την τραγωδία. 20 ώρες μετά την τραγωδία, τι θα εγγενίαζε ο περιβόητος πρωθυπουργός στο κέντρο Βορείου Ελλάδος τηλεδιαχείριση, τι θα εγγενίαζε, το ανύπαρκτο σύστημα? Όμως, κύριε Μελιγκόνη, ας δούμε και τη θετική, αν υπάρχει θετική πλευρά σε όλη αυτή την ιστορία. Εγώ νομίζω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνουμε τρία πράγματα. Το πρώτο, ότι πράγματι οι εργαζόμενοι, οι δημοσιογράφοι, τα συνδικαλιστικά, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να εισακούονται, πρέπει να αποκτήσουν ξανά το κύρος τους και να αναδιοργανωθούν. Μόνο με συλλογικότητες προχωράμε. Δεύτερον, ότι όλη αυτή η ανθρωπιά που δείχνουν νέοι μας με αυτό το αυθόρμητο κίνημα αυτές τις μέρες πρέπει να ενισχυθεί και δεν πρέπει να το επιβληθεί κανενός είδους ούτε ποινές ή καταδιώξεις ή σιωπητήρια. Και ότι σίγουρα αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί φτάσαμε εδώ. Γιατί φτάσαμε εδώ σε αυτήν την τραγωδία, αλλά και φτάσαμε στο να μην υπάρχει σιδηρόδρομο στην Ελλάδα, στη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει σιδηροδρομικό δίκτυο. Δεν είναι μια ιστορία τώρα αυτή της τελευταίας δεκαετίας. Είναι δυστυχώς μεγάλη ιστορία. Είναι μια ιστορία στην οποία εδώ κυριαρχούν τα μεγάλα καρτέλ. Τα μεγάλα καρτέλ της ενέργειας, δυστυχώς, και των καυσίμων, δυστυχώς, τώρα πάμε σε ένα άλλο επώδυνο θέμα των ημερών, όπως ξέρετε, τα οποία δεν ευνοούν τους αυτοκινητόδρομους,
Διότι δεν ευνοούν τους σιδηρόδρομο. Το σιδηρόδρομο, ναι. Γιατί ευνοούν τους αυτοκινητόδρομους. Τόσο γιατί αποφέρουν χρήματα κατά την κατασκευή τους, όσο διότι αποφέρουν χρήματα για την, κατά την εκμετάλλευσή τους, αλλά και διότι ευνοούν ακριβώς τα καρτέλ της, της βενζίνης, των πετρελαιοδών κτλ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Κυρία Φωτίου. Και αν πρέπει να κάνω και ένα άλλο σχόλιο. Και να κλείσουμε με αυτό, ναι. Με Οδύνη άκουσα στη χώρα της τραγωδίας της Ιφηγένειας το ότι οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων θα πάρουν σφραγισμένα, ναι, αυτά που απόμειναν από τους δικούς τους. Ναι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει να σας πω. Ναι, είναι ακατανόητο αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Κυρία Φωτίου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε εγώ καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.